Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία Λαβιφάρμ ξεκίνησε την διάθεση του πρώτου παραγόμενου στην Ελλάδα σκευάσματος για τη φαρμακευτική κάναβη, το οποίο αναμένεται να δώσει ποιότητα ζωής σε χιλιάδες ασθενείς με χρόνιο πόνο. Η Λαβιφάρμ είναι μια εταιρεία με πορεία 113 χρόνια. Βασική μας στρατηγική προτεραιότητα είναι η διαχείριση του πόνου, ο χώρος της διαχείρισης του πόνου ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος και ασθένειες ογκολογικής φύσεως. Αυτές οι τρεις κατηγορίες στην ουσία δένουν απόλυτα με το πρώτο ελληνικός εγχωρίως παραγόμενο τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάναβης, της Τικούν, και αυτή η συνεργασία μπορεί να δίνει στον Έλληνα ασθενή μια ακόμα εναλλακτική λύση, δίνει στον Έλληνα γιατρό ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα του, να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες ενδείξεις που έχει το φάρμακο από τις ρυθμιστικές αρχές. Τα πρώτα δείγματα, όπως τα έχουμε δει εμείς, δραστηριοποιούμαστε από τη Δευτέρα, αλλά στην ουσία υπάρχει μια προϊστορία που έχουμε δει, έχουμε μιλήσει με την επιστημονική κοινότητα και την ιατρική κοινότητα, φαίνεται να υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πέρα από την Ελλάδα, διεθνώς, πολύ μεγάλος αριθμός αναφορών, χιλιάδες, αυτό είναι κυριολεκτικά που σας λέω, αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της φαρμακευτικής κάναβης. Συνεπώς υπάρχει ένα πλαίσιο. Η Λαβιφάρμ έχει οργανώσει από την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσει σε ένα μεγάλο εύρος πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών. Άρα λοιπόν θα υπάρξει άνθρωπος που θα πηγαίνει με φυσική παρουσία τον ασθενή και τον φροντιστή του για να του δείξει, να τον εκπαιδεύσει, να τον υποστηρίξει για τη σωστή χορήγηση της φαρμακευτικής κάναβης. Θα ακολουθήσουν επίσης άλλες επικοινωνίες για να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε. Το εργοστάσιο της Τικούν είναι state of the art. Όποιος το έχει δει, έχει εντυπωσιαστεί. State of the art στην παραγωγή, ένα σωστό πλαίσιο, μια εταιρεία η οποία έχει γνώση πολλά χρόνια εμπειρία, ένα προϊόν το οποίο από ό,τι φαίνεται μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο στον γιατρό. Όλο αυτό μας κάνει περήφανος που θα είμαστε μέρος μιας ιστορίας που θα την βλέπουμε μπροστά μας να εξελίσσεται, να μεγαλώνει και να δημιουργεί λύσεις σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα και με δυστυχώς σοβαρές νόσους. Το φάρμακο θα κυκλοφορεί από όλα τα φαρμακεία, συνταγή γιατρού, θα είναι συνταγογραφούμενο, μη αποζημιούμενο. Σήμερα λοιπόν είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την εταιρεία μας. Σαν επιχείρηση είναι πολύ σημαντική, γιατί ανοίγει μια νέα αγορά αυτή της φαρμακευτικής κάναβης με το λανσάρισμα. Είναι το πρώτο προϊόν το οποίο λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά φαρμακευτικής κάναβης. Αλλά σήμερα θέλω να μιλήσουμε με τον ασθενή. Μετά από τόσα χρόνια απαγόρευσης, αυτό το φυτό το οποίο ήταν παρεξηγημένο τόσα χρόνια πλέον είναι διαθέσιμο για τον Έλληνα ασθενή. Είναι ένα φυτό το οποίο έχει τρομερές ιδιότητες, θεραπευτικές ιδιότητες και με ένα εξαιρετικό νομοθετικό πλαίσιο που πλέον υπάρχει, μπορεί ο Έλληνας ασθενής με την καθοδήγηση του γιατρού και στο φαρμακείο πλέον να μπορεί να βρει αυτό το προϊόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για πολλές παθήσεις. Οπότε γιορτάζουμε σήμερα κυρίως τους ασθενείς αυτούς που θα μπορούν να βρουν ανακούφιση και ένα καλύτερο αύριο. Έχετε μια εικόνα σε πόσους ασθενείς απευθύνεστε? Σε χιλιάδες ασθενείς. Χιλιάδες ασθενείς, ναι. Το προϊόν αυτό θα έχει και εξαγωγές σε άλλες χώρες? Αυτό το προϊόν το έχει αναπτύξει η εταιρεία Tikkun Olam. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο στην κάναβη, η οποία ήρθε στην Ελλάδα πριν αρκετά χρόνια, έκανε μια σημαντική επένδυση στην Κόρινθο. Η Λαβιφάρμ έχει τα δικαιώματα τα εμπορικά για την Ελλάδα. Η Tikkun Olam προφανώς και κοιτάει τον παγκόσμιο χάρτη και θα κάνει εξαγωγές, που είναι και πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας. Είναι ιστορική σημερινή πράγματι, όπου η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να περνάει από τη θεωρία στην πράξη και από τα λόγια στα έργα. Γινόμαστε πλέον μια χώρα επισήμως παραγωγής και εξαγωγής φαρμακευτικής κάναβης. Παρέχουμε στους ασθενείς μας μια επιπλέον θεραπευτική επιλογή, στους γιατρούς μας ένα επιπλέον εργαλείο για να πετύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα και στη χώρα μας τη βάζουμε στον κατάλογο των προηγούμενων χώρων.